Καλησπέρα. Κολοσσός, ο τηλεοπτικός σταθμός του Αιγαίου. Εκπέμπουμε από την Ίσο Ρόδο, από την Εσύλην 2. Ονομάζομαι Καλάβρια Γεωργία και οι συντελεστές της εκπομπής είναι ο Νίκος Αργυρού, Γιάννης Τεζάρης, Δημήτρης Ποτήρης και Δημήτρης Γούναρης. Καλεσμένοι μας, όπως προαναγγείλαμε, είναι η Ειρήνη Σκανδάλου, υποψήφια ευρωβουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης του μοναδικού πολιτικού φορέα του Έθνους. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του Web Radio Κολοσσός. Τιμή μου να βρίσκομαι στο πάνελ για άλλη μια φορά και να χαίρομαι πάρα πολύ που απευθυνόμαστε στο κοινό του Αιγαίου μας και ιδιαίτερα στις ΡΟΔ. Ειρήνη, τιμή μας που σε έχουμε κοντά μας. Ειρήνη, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα γιατί είναι μεγάλο και πρέπει στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε να το αναλύσουμε, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, γιατί θα υπάρξουν κι άλλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για να ακουστεί στους τηλεθεατές μας, μέσω της δικής σου φωνής, για ένα τομέα πολύ σημαντικό και ολοσκερός κατεστραμμένο στη χώρα μας. Μιλάω για τη βιομηχανία, την ενέργεια και τη βιοτεχνία. Ειρήνη. Πολύ ωραία. Η βιομηχανία, όπως γνωρίζουμε στην Ελλάδα, διαρκώς υποτιμάται διαρκώς ο ρόλος της και η σημασία της ως προς την στην παραγωγή, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Η βιομηχανία μέσω του φορέα και όπου αναλάβουμε τους θεσμούς, θα δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράσχει αυτάρκεια σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Λαμβάνοντας όλες τις παγκόσμιες συνθήκες, εφόσον και αν αυτές έχουν ισχύ, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε πλήρη πρόσβαση στις συνθήκες που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν και που διαμορφώνουν τις σχέσεις της διαχείρισης του ορυκτού πλούτου, των υλικών που παράγονται και φεύγουν από την Ελλάδα, κυρίως με την πρωτογενή τους μορφή και όχι μεταποιημένα. Θα ελέγξουμε λοιπόν όλες αυτές τις συνθήκες κατά πόσο ισχύουν ώστε να υπάρξει κατάλληλη σχέση συνεργασίας και έτσι ώστε να εκτελεστούν επενδύσεις και σχέδια για να έχουμε ανάπτυξη της βιομηχανίας εντός της Ελλάδος και φυσικά να καλύπτουμε και τις δικές μας ανάγκες και να αναπτυχθούμε και οικονομικά. Η βιομηχανία λοιπόν θα αναπτυχθεί πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό στην ουσία αφορά την προαγωγή και τη χρήση τεχνολογιών εχμής. Θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο εξυγχρονισμένο έχει βρεθεί, έχει μπει στη ζωή μας μέσω της επιστήμης, ώστε να έχουμε πιο ορθή εκμετάλλευση των προϊόντων που είπα πιο πριν, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος μέσω των τεχνολογιών αυτών. Γιατί ξέρουμε και το βιώνουμε καθημερινά σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος που γίνεται εκμετάλλευση του πλούτου, ότι δεν προάγονται, δεν διαφυλάσσεται το περιβάλλον. Έχουμε μολύνσεις υδάτων, θάλασσες που μολύνονται. Ο γεωγραφικός χώρος της Ελλάδος γενικώς δεν το σέβονται οι εταιρείες παραγωγής, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γίνει λοιπόν είναι η χρήση συγκεκριμένων πλαισίων τεχνολογίας, όπου για να δομηθούν βέβαια αυτά πρέπει να έρθουν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες για να τα δομήσουν. Και ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες? Είναι όλα τα δικά μας παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, καθότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν το αντικείμενό τους. Πόσοι είναι οι γεωλόγοι της Ελλάδος που δεν εξάσκησαν ποτέ το επάγγελμά τους? Πόσοι έτσι, γεωλόγοι? Έτσι ακριβώς, Ειρήνη μου, έτσι ακριβώς. Και άλλες πολλές ειδικότητες. Τα μεγαλύτερα μυαλά έχουν φύγει στο εξωτερικό, κάναν τα πάντα για να τα διώξουν. Κάποτε θυμάμαι και εγώ ως μικρή, πολύ μικρή, δηλαδή στη σχολική μου ηλικία, μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση τα ορυκτά και τα κρύσταλλα και οι μάζες που επισκεφτόμασταν μουσεία ή άλλους χώρους που έδειχναν αυτά τα όμορφα παράγωγα της γης και τα έβλεπα και με
τα θαύμαζα. Και μου άρεσε η επιστήμη της γεωλογίας, αλλά διαπίστωσα ότι δεν θα είχα καμία πρόοδο επαγγελματική σπουδάζοντας κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχουν σπουδάσει είτε γεωλογία ή οποιαδήποτε άλλη επιστήμη αφορά την μεταποίηση υλικών, αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν πάλι πίσω και θα εργαστούν και ώστε να έχουμε ανάπτυξη της βιομηχανίας και των υλικών. Φυσικά αυτή η πρώτη ύλη, η οποία φεύγει από την Ελλάδα, όπως είπα πριν, στην πρωτογενή της μορφή, θα πρέπει να μεταποιείται εδώ. Πρέπει λοιπόν να σχηματιστούν και ανάλογες δομές για να μπορεί να γίνεται η μεταποίηση της πρωτογενής ύλης εντός της Ελλάδος. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Φεύγει λοιπόν ένα πρωτογενές υλικό μεγάλης αξίας, γιατί πάντα μιλάμε για την παθητική αξία ενός προϊόντος. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει το ενεργητικό. Το ενεργητικό σημαίνει τι μπορεί να δώσει αυτό. Οπότε θα κρατάμε εδώ ό,τι παράγεται, ό,τι βγαίνει από τη γη, τον ορυκτό πλούτο λοιπόν, θα τον μεταποιούμε και ό,τι φεύγει από εδώ θα είναι μεταποιημένο, θα έχει πλέον πάρει την υπεραξία του, την οποία εμείς θα αποφασίζουμε ποια θα είναι, έτσι, και θα φεύγει στο εξωτερικό με τις συνθήκες που πρέπει. Και όχι αυτό που γίνεται τώρα, Ειρήνη μου, που ξένες εταιρείες έχουν καταλάβει εδάφη ελληνικά για την εξόρυξη χρυσού και άλλων ορυκτών και βλέπουμε ότι όλοι θα θέλανε κομμάτι της Ελλάδας, όλες οι γειτονικές χώρες και όχι μόνο, λόγω του ότι ξέρουν τον πλούτο που περιέχεται στα εδάφη της χώρας της μάνας μας Ελλάδα. Φυσικά, η Ελλάδα, όπως και όλες οι περιοχές, όλος ο πλανήτης, κρύβει τεράστιο πλούτο. Ο πλανήτης μας έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Η Ελλάδα ίσως είναι ιδιαίτερα πρικισμένη σε συγκεκριμένα μέταλλα ή ορυκτά που μπορεί να μην βρίσκονται αλλού και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε τον πλούτο που κρύβει η Ελλάδα και φυσικά δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες με τις οποίες διακινούνται αυτός ο πλούτος. Δεν γνωρίζουμε καθόλου. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται, πώς βγαίνουν όλα αυτά τα προϊόντα, πού φτάνουν και γιατί εμείς στο τέλος παραλαμβάνουμε και εισάγουμε προϊόντα από το εξωτερικό, ενώ θα μπορούσαμε να τα έχουμε παράξει μόνοι μας, τα εισάγουμε πολύ συχνά δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ποιότητας, άλλοι απολαμβάνουν την πρώτη ποιότητα μεταποίησης αυτών που εμείς έχουμε στείλει εκεί, παραλαμβάνουμε λοιπόν πολύ κακής ποιότητας αντικείμενα, τα οποία αφθείρονται πολύ γρήγορα και τα οποία φυσικά βρισκόμαστε στην θέση να τα αλλάζουμε διαρκώς. Έτσι λοιπόν, θα πούμε στη διαδικασία μεταποίησης. Είναι η βασικότερη και σημαντικότερη διαδικασία ανάπτυξης της βιομηχανίας. Να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις μεταποίησης της βάσης, του αρχικού προϊόντος. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η διαδικασία εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα έχει μια ιστορική πορεία, δεν είναι κάτι νέο. Ο τρόπος δηλαδή που διαχειρίστηκαν τα ορυκτά στην Ελλάδα δεν έγινε μόνο πρόσφατα, και όταν λέω πρόσφατα εννοώ με τη συνθήκη του Χάλιβα και του Άνθρακα που υπογράφηκε το 1951, που ιδρύθηκε η κοινότητα. Είναι πιο παλιά. Η ιστορία λοιπόν αυτή ξεκινά από το 1861, όπου το 1861 γίνεται ένας πρώτος νόμος μεταλλίων, στον οποίο συγκεκριμένα άτομα έχουν θέσει τις βάσεις αυτού του νόμου και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί ήταν και οι επόπτες των μεταλλίων τότε. Άρα βλέπουμε μία σχέση πολιτείας, πολιτικής, και των ανθρώπων που διαχειρίζονται τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν το καθεστώς τότε δημιούργησε και την έννοια των κινητών και ακινήτων σχετικά με τον ορυκτό πλούτο. Ορίστηκε λοιπόν ένας νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε με εφέκτο 24/8 του 1861, στο οποίο γίνεται ο ορισμός των λατομείων, των μεταλλίων
και της κατανομής των υλικών μέσα σε αυτά και ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισης τόσο από τους ιδιοκτήτες της γης αλλά και του κράτους, του δημοσίου. Ορίζει λοιπόν ο νόμος ότι τα μεταλλεία και τα παρακολουθήματα αυτών, δηλαδή ό,τι βγαίνει μέσα από τα μεταλλεία, είναι κινητά. Έτσι. Και τα θεωρεί, συγγνώμη, τα θεωρεί ακίνητα. Ενώ οι ιδιώτες τα θεωρούν κινητά και ότι ανήκουν στις ιδιοκτήτες αυτών. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε σε ένα καθεστώς όπου το δημόσιο διαχειρίζεται την περιουσία του πολίτη στην ουσία. Έτσι. Πολύ σημαντική πληροφορία μας δίνεις, Ειρήνη. Συνέχισε. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε από το Λαύριο, παιδιά. Από τις σκουριές του Λαυρίου. Όπου τότε, στις σκουριές του Λαυρίου, βρέθηκε ένας Ιταλός επιχειρηματίας, ο Σερπιέρη, ο οποίος ως εκπρόσωπος συγκεκριμένων εταιριών, μεγάλων εταιριών, κατά τύχη βρέθηκε στις σκουριές, και τονίζω το κατά τύχη, γιατί εκείνος μαζί με τους πολιτικούς που ανέφερα πιο πριν, ήτανε που διαμόρφωσαν το συγκεκριμένο νόμο, αντιλήφθηκε ότι υπάρχουν σκουριές, οι εκείνες οι αρχαίες σκουριές που κάτι είχαν οι σκουριές αυτές και γι' αυτό βρισκόντουσαν εκεί και παρήγαγαν τον πλούτο. Οπότε αυτοί ήταν που ξεκίνησαν την αρχική εκμετάλλευση των μεταλλίων και όπου καταθέτει ο συγκεκριμένος άνθρωπος μία επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση των αρχαίων σκουριών. Άλλη μία παραχώρηση, Ειρήνη Σκανδάλη. Λοιπόν, γενικώς βλέπουμε, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες και τα ιστορικά γεγονότα σχετικά με τη διαχείριση των ορυκτών. Αυτό που θέλω να τονίσω δηλαδή είναι ότι πάντα υπάρχουν συμφέροντα πίσω από το πώς δρομολογούνται συγκεκριμένες νομοθεσίες, διατάγματα κλπ. Για την προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων μας, τα οποία φυσικά δεν προασπίζονται ποτέ, προασπίζονται συμφέροντα συγκεκριμένων εταιριών για κερδοσκοπία και πλούτο. Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Επειδή μας δίνεις πολύ σημαντικές πληροφορίες, θα ήθελα στην επόμενη εκπομπή να πούμε και άλλα γεγονότα τόσο σημαντικά και ιστορικά για αυτή την εκμετάλλευση της μάνας μας Ελλάδας. Θα ήθελα να περάσουμε λιγάκι και στη βιοτεχνία, αναφέρθηκες λίγο πριν, η οποία είναι εξίσου πολύ σημαντική στη χώρα μας. Ή τουλάχιστον υπήρξε σημαντική, γιατί τώρα πλέον έχουν φροντίσει και για αυτήν να μην είναι σημαντική, να μην υπάρχει καν. Η Ελλήνο Πολιτεία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις προγραμματικές δηλώσεις στο βιοτεχνικό κλάδο, στα χειροποίητα παραδοσιακά, στην οικοτεχνία, που έχουμε να ακούσουμε αυτή τη λέξη πάρα πολλά χρόνια, Ειρήνη Σκανδάλου. Η οικοτεχνία και μόνο η λέξη από μόνη της ορίζει τι σημαίνει, τι περιλαμβάνει. Είναι η τέχνη του οίκου, η τέχνη του βίου βιοτεχνία. Στην ουσία είναι όλα εκείνα τα αντικείμενα που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, είτε είναι χρηστικά, είναι αντικείμενα είτε καλλιτεχνικής αξίας. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν παρέλθει με την πάροδο του χρόνου, έχουν ξεχαστεί, τέχνες, η κεραμική, η αργυροχρυσοχοΐα, η φαντουργία, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, που και συγκεκριμένα για την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων σχετικά με το οικοτεχνικό κομμάτι, υπάρχει νομοθεσία και πολύ πρόσφατη, η οποία αρχικά ήταν ιδιαίτερα εχθρική απέναντι στους αγρότες που μπαίναν στην μεταποίηση των προϊόντων τους. Δεν υπάρχει τύχη, δεν είναι τυχαίο και αυτό. Ναι, όπου ξαφνικά εκεί που έδινε και ήταν και απέτηση πολλών ετών από τους αγρότες να δημιουργηθεί καθεστώς δημιουργίας μικρών μονάδων από εκείνους, τους αγρότες εννοώ, για τη μεταποίηση των προϊόντων τους, χωρίς να έχουν κόστος μεγάλο φορολογίες και αυτά, ξαφνικά βρίσκονται ένα έτος μετά την ψήφιση του νόμου περί οικοτεχνίας να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή να παράξεις τώρα μια μικρή ποσότητα συσκευασμένων προϊόντων από τη μικρή σου παραγωγή με το μεράκι σου και με την ποιότητα που μπορείς να βάλεις εσύ εκεί και ξαφνικά να σου πούν ότι πρέπει να πληρώσεις από το πρώτο ευρώ φόρο. Είναι ένας λόγος, Ειρήνη μου, που έχουν αδειάσει και τα χωριά, που έχουν εγκαταλείψει και τα χωράφια, γιατί θυμάμαι ότι από παλιά η Ελλάδα παρήγε τα πάντα. Θυμάμαι εποχές που είχαμε καπνό, που είχαμε
που παρήγανε μικρές βιοτεχνίες, ακόμα και αλκοολούχα ποτά από φυσικά προϊόντα, τώρα αυτά πια όλα δεν έχουν, δεν υπάρχουν καν. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Αν βρεθείς να παράγεις χωρίς να έχεις τα συγκεκριμένα νομιμοποιητικά έγγραφα και μη, είναι και πολλά, δεν είναι λίγα αυτά τα έγγραφα, για να σε καθιστούν να μπαίνεις στο αφορολόγητο, γιατί θέλει συγκεκριμένη διαδικασία ως οικοτέχνης να μπει στο αφορολόγητο, είσαι παράνομος, έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα να παράξεις πράγματα δικά σου, να μεταποιήσεις πράγματα δικά σου. Δεν επιτρέπεται το μεταποιημένο προϊόν να σου αποφέρει χρήματα περισσότερα από το ίδιο το αγροτικό προϊόν που παρήγαγες. Δηλαδή, η κατάσταση είναι τραγικότατη. Η οικοτεχνία λοιπόν, που στην ουσία είναι το μέσο διαφύλαξης του πολιτισμού μας, της πνευματικής μας και καλλιτεχνικής μας δημιουργίας και της ατομικής μας δημιουργίας, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εμείς μέσα στον οίκο μας, το έχουμε ξεχάσει. Γιατί έχουμε μπει στη βιοπάλη, στην καθημερινή βιοπάλη, όπου προσπαθούμε με άλλους τρόπους να κερδίσουμε το βίο μας, την επιβίωσή μας. Πού καιρός να ασχοληθείς με όλα αυτά τα όμορφα που ασχολούνταν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και που παρήγαγαν και που τόσα χρόνια ακόμα θυμόμαστε, γιατί υπάρχουν εστίες παραγωγής τέτοιων προϊόντων και μέσα στις οικογένειες. Να πούμε, έχουμε και κάτι να θυμόμαστε ή κάτι να απολαμβάνουμε και σήμερα. Τώρα που σ' ακούω, μου έρθει στο μυαλό ο αργαλιός. Φαντουργία, βεβαίως. Η φαντουργία, τα πιτουργία, που χάθηκαν όλα αυτά. Αν και υπάρχουν, όπως λέμε, μικρές εστίες συνεταιρισμών, υπάρχουν 171, χάνω λίγο εκεί στο νούμερο, συνεταιρισμοί γυναικών στην Ελλάδα, που παράγουν τέτοια προϊόντα. Επιμένουν οι γυναίκες, Ειρήνη Σκανδάλου. Επιμένουν οι γυναίκες, γιατί η γυναίκα είναι και η εστία. Είναι η δημιουργία. Οπότε η οικοτεχνία, που είναι ένα μεγάλο... Αυτό περιλαμβάνει στην ουσία, τη δημιουργία. Αφορά τη γυναίκα. Αφορά τη γυναίκα. Πολύ. Και μας έχουν δώσει το πιο τρανταχτό παράδειγμα οι προγόνοι μας. Πόσα ευρήματα έχουν βρεθεί και χρυσοχοΐας και αγκιοπλαστικής και οικοτεχνίας, που δηλώνουν την τόσο μεγάλη τέχνη των Ελλήνων πάνω στη βιοτεχνία και στα παράγωγά της. Ειρήνη Σκανδάλου, βλέπουμε ότι τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος, και η βιοτεχνία και η βιομηχανία. Θα θέλαμε και στην επόμενη εκπομπή να γίνουμε ακόμα πιο αναλυτικοί πάνω σε ορισμένα σημεία, για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές μας πόσο σημαντική είναι, γιατί την έχουν αφήσει λίγο μακριά από το νίκο τους, όπως λέγαμε και πριν. Και αυτό φαίνεται από τα ξενόφερτα προϊόντα που χρησιμοποιούμε όλοι πλέον στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώνουν μόνο από τα οικοτεχνικά τους προϊόντα. Όμως δεν μπορούμε να προσπεράσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρό μεράκι με αυτές τις διαδικασίες και μπορούν πάρα πολύ άνετα και να στηριχθούν οικονομικά με τα δικά τους προϊόντα, αλλά γιατί όταν φτιάχνεις το δικό σου προϊόν, του δίνεις την υπεραξία, που όπως είπα και με τη μεταποίηση των ορυκτών. Όταν παράξεις λοιπόν το δικό σου αντικείμενο, το δικό σου παράγωγο, δίνεις μια υπεραξία, και την υπεραξία την απολαμβάνεις ο ίδιος. Δεν την παίρνουν δεύτερη, τρίτη μεσάζοντες μέχρι να φτάσει το προϊόν το τελικό στα χέρια του καταναλωτή. Άρα έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη και απεικόνηση του τι σημαίνει οικοτεχνία και βιοτεχνία. Κάτι που δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να αντιληφθεί κάποιος και να το εκμεταλλευτεί. Πάντως, ακούγεται παράδοξο το γεγονός ότι έρχονται ξένοι στην Ελλάδα για να αγοράσουν, για να αποκτήσουν προϊόντα τέτοιας βάσης και δημιουργίας, και οι Έλληνες από την έλλειψη... Δεν φταίνε ολοκληρωτικά οι ίδιοι, γιατί από την έλλειψη γνώσης και παιδείας έχουμε χάσει τα τελευταία 50 χρόνια, θα έλεγα, τον ελληνισμό. Έχουν φροντίσει τα μοιερά καθεστώτα γι' αυτό. Θέλουμε πάρα πολύ να ανακτηθεί πάλι η ελληνικότητα στον τομέα και στον κλάδο αυτό, Ειρήνη.
Γι' αυτό και μέσα από αυτό θα θέλαμε να δώσεις το μήνυμά σου στους τηλεθεατές μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Θα ήθελα πολύ σύντομα να βρεθούμε να συζητήσουμε για πολύ πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, θέματα πάνω στη βιοτεχνία ή στην οικοτεχνία. Είναι πάρα πολύ σημαντική όλη η τομής της βιομηχανίας βιοτεχνίας, είτε είναι το ένδυμα, είτε είναι το δέρμα, είτε είναι η μεταξουργία. Υπάρχουν πράγματα που έχουμε ξεχάσει, είτε είναι το χαρτί. Υπάρχουν μόνο 3-4 βιομηχανίες βιοτεχνίες χάρτου στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν επαγγέλματα που εκλείπουν σιγά σιγά με τα χρόνια. Πρέπει να δώσουμε τη βαρύτητα που χρειάζεται σε όλους τους τομείς τους τομείς του βίου μας, ώστε μέσα από αυτούς να αντιληφθούμε και το πολιτισμό μας, γιατί αυτές οι τέχνες, αυτή η επαγγελματική τομής είναι ο πολιτισμός μας. Μέσα από αυτόν έχουμε σήμερα τα πολιτισμικά μας στοιχεία για να έχουμε την ταυτότητά μας. Έτσι, Ειρήνη Σκανδάλου, και έτσι θα γυρίσουν και πίσω οι εκατομμύρια μετανάστες που έχουν φύγει από τη χώρα τους. Έτσι θα γυρίσουν και οι επιχειρήσεις των ανθρώπων αυτών που έχουν πάει σε γειτονικές χώρες. Και έτσι θα στηθεί και θα δομηθεί ξανά η Ελλήνων Πολιτεία μέσα από σας, από τη φωνή σας στην Ευρωβουλή και από τις δηλώσεις, τις προγραμματικές της Ελλήνων Συνέλευσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά. Περιμένουμε την επόμενη συνέντευξή σου στο Ράδιο Κολοσσός που εκπέμπει από την περιφέρεια Αιγαίου. Πώς και πώς για να αναλύσουμε ακόμα και άλλους τόσο σημαντικούς τομείς. Θα χαρώ πολύ. Δύναμη φως σε όλους. Δύναμη φως μέχρι τότε, Σκανδάλου Ειρήνη, στο Επανειδήν. Αγαπητοί ακροατές, η Ελλήνων Πολιτεία θα καταστήσει το ελληνικό κράτος πάλι με αυτές τις σωστές δομές. Και μέχρι τότε, επειδή έχουν μείνει 20 μέρες περίπου πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις και την εκλογική συγκεκριμένα αναμέτρηση για την Ευρωβουλή, θα είμαστε συντονισμένοι με πολλές συνεντεύξεις καθημερινά κοντά σας. Από το Ράδιο Κολοσσός, καλό σας βράδυ.